Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε εδώ πέρα γιατί υπάρχουν θέματα σοβαρά και τρέχοντα. Οι αρχαιολόγοι και μόνοι τους, αλλά και σαν σύλλογος, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, έχει κάνει πάρα πολλές καταγγελίες, έχει θίξει το θέμα, έχει μιλήσει για αυτό το θέμα, το έχει φέρει στην επιφάνεια. Το θέμα είναι τη ιδιωτικοποίηση των αρχαιολογικών μουσείων. Στην αρχή 5 και μετά θα πάρει μπάλα και τα υπόλοιπα. Και ακριβώς όπως το λέω, είναι τα μουσεία μας, τα δημόσια, τα αρχαιολογικά, που είναι δημόσια περιουσία, που ανήκουν στον ελληνικό λαό, με ένα νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν τις εκλογές, για να πέσει η καυτή πατάτα στους επόμενους. Τα μουσεία μας θα γίνουν ιδιωτικά, τα αρχαιολογικά. Τώρα, το τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα το συζητήσουμε με δύο αρχαιολόγους, γιατί πρόσφατα το παράρτημα των αρχαιολόγων του Συλλόγου της Κρήτης έκανε και αυτό μια καταγγελία για το Μουσείο του Ηρακλείου, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου και πραγματικά κρατάει τη θέση του τόσο δυνατά και προασπίζεται τον ελληνικό, τον μινωικό πολιτισμό και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να σκεφτεί για τη σπουδαία και μεγάλη ιστορία της Κρήτης μας. Κοντά μου έχω την κυρία Μαρία Μαρή, αρχαιολόγο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, και τον Δημήτρη τον Σφακιανάκη, επίσης αρχαιολόγο και εργαζόμενο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και εκπρόσωπο της Επιτροπής Αγώνα των εργαζομένων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Μαρία, ας μιλάμε στον ελληνικό, για το θέμα είναι τόσο καυτό που δύσκολα θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε πληθυντικούς και σε ευγένειες, γιατί νομίζω δεν χωράνε σε, εδώ που φτάσαμε τέτοιοι τίτλοι. Πες μου κάτι, κάνατε μια καταγγελία, παύλα διαμαρτυρία, σαν παράρτημα Κρήτης αρχαιολόγων για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θέλεις να μας το αναλύσεις λίγο αυτό? Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι μόνο το τοπικό παράρτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον οποίο εγώ εδώ εκπροσωπώ. Σε όλη την Ελλάδα έχουν ξεσηκωθεί οι συνάδελφοι και καταθέτουν και αυτοί κείμενα διαμαρτυρίας, κείμενα θέσεων, απόψεις. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, θα τολμήσω να πω, αυτοί που έχουν να πούν ένα καλό λόγο για αυτό το νομοσχέδιο. Γι' αυτό το νομοσχέδιο που μετατρέπει τα 5 εμβληματικότερα μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Απλά εμείς, όλοι οι αρχαιολόγοι της Κρήτης, λοιπόν, ο καθένας, να το πω διαφορετικά, στη δική του την περιφέρεια που γνωρίζει καλύτερα τα τεκτενόμενα, λοιπόν, σηκώνει το δικό του σταυρό και βάρος. Ναι, και ξεκινάω με εσάς για την τελευταία. Ακριβώς, και πρέπει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε αμέσως. Δηλαδή, τα αντανακλαστικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε του έντυπου, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, αμέσως προς τιμή του, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σπέβδουν να ζητήσουν τις απόψεις μας. Τι γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο? Και να πούμε ότι ο ξεσηκωμός μας δεν είναι τωρινός. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, που όλοι εδώ είμαστε, και ο Δημήτρης και όλοι είμαστε μέλη του, έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, γιατί ακούγεται αρκετούς μήνες. Ναι, ναι, ναι. Το είπα στην αρχή. Ναι, πολύ καλά το είπατε. Ήταν στις εξαγγελίες τους εξάλλου, αυτό, η μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά όλο και κάτι τους προλάβαινε. Είτε αυτό ήταν ο Λιγνάτης, είτε ήταν οι καλλιτέχνες, είτε πρόσφατα που ήταν το φιάσκο, ας μου επιτραπεί έκφραση, με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όλο κάτι τους προλάβαινε. Τώρα σου λέει, ας βάλουμε την ταφόπλακα στον πολιτισμό. Μετά τους καλλιτέχνες θα ασχοληθούμε τώρα και με τα μουσεία. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υπονομεύει τον ενιαίο χαρακτήρα της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αποκόπτει τα μουσεία από την αρχαιολογική υπηρεσία.
και με το πρόσχημα ότι θα είναι πιο ευέλικτα, μα τα μουσεία ήδη είναι αυθύπαρκτες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν θα είναι λιγότερη η γραφειοκρατία που ευαγγελίζεται αυτό το νομοσχέδιο, γιατί φυσικά τα ΔΟΥΣΟΥ, τα δεκάδες μέλη, τα ακριβοπληρωμένα μέλη των ΔΟΥΣΟΥ που θα διοριστούν χωρίς κανένα κριτήριο, γιατί θα ανοίξω μια παρένθεση. Θα πάμε εκεί. Οι διευθυντές των μουσείων, είναι ιδιαίτερα, όπως και των προϊσταμένων στις εφορίες, είναι ιδιαίτερα προσοντούχοι συνάδελφοι, λοιπόν, οι οποίοι είναι επιστήμονες που γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχει διεύθυνση μουσείων που ελέγχει το τι γίνεται στο κάθε μουσείο. Τα ΔΟΥΣΟΥ δεν θα ελέγχονται. Ωραία, θα πάμε εκεί. Πάμε να πιάσουμε το νομοσχέδιο αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, λοιπόν, το πρώτο και βασικό, αυτό που είπαμε, ότι αποκόπτει τα μουσεία από την αρχαιολογική υπηρεσία, από τον κορυφό δηλαδή, των ενιαίων της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή, οι αρχαιολόγοι δεν θα είναι μέσα στα αρχαιολογικά μουσεία. Αυτό λέμε, επί της ουσίας. Όχι, δεν είναι αρχαιολόγοι, δεν θα είναι. Μέσα σε αυτά τα ΔΟΥΣΟΥ, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος μπορεί να είναι ένας οποιοδήποτε. Βέβαια. Μπορεί να είναι ένα celebrity, ξέρω, οποιοδήποτε. Ναι. Δεν καθορίζονται προσόντα μέσα στο... μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα πρέπει να διαθέτουν οι άνθρωποι που θα καταλάβουν τις θέσεις τους. Αυτό λέω. Πάρει. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένα όποιος, πώς το λέει και η Δέσποινα Κουτσούμπα, ο Σάκης Ρουβάς, επειδή είναι καλός τραγουδιστής. Λοιπόν, η Μαριάννα Καρδινογιάννη, τώρα διορίστηκε η γυναίκα, καλά να είναι, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Διορίστηκε η Μαριάννα Καρδινογιάννη, ο διαματάρης που δεν είχαν τι να τον κάνουν, επειδή δεν είχε τα πτυχία, έρθουν και βάλουν τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ωραία. Μην πάτε παρακάτω. Τι τι κινδύνους εκεί. Πάψανε στην ουσία, πάψανε τον κύριο Καλτσά. Πείτε μου κάτι. Δεν θα αντικατασταθεί η θέση του Καλτσά, του κυρίου Καλτσά, του εξαίρετου συναδέλφου, επίτιμος έφορος τεχνικού. Λοιπόν, η θέση του δεν θα καταλάβει άλλο συνάδελφος, δεν θα πληρωθεί η θέση του επιστημονικού διευθυντή. Αν όχι επιστήμονες, αρχαιολόγοι, τότε ποιοι θα είναι που θα καθορίζουν τη μουσιακή πολιτική της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, αγαπητέ Δημήτρη, τι κινδύνους εγκυμονεί το να μην είναι ένας αρχαιολόγος και να είναι ένας οποιοσδήποτε σε αυτή τη θέση? Κοιτάξτε να δείτε, θα μου επιτρέψετε καταρχήν να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο σε σχέση με όλα αυτά που είπε και η συνάδελφος Μαρία. Είναι γεγονός ότι εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα και δεν είναι κεραυνός ενεθρία η συγκεκριμένη κίνηση. Υπάρχει μία μεθοδευμένη διαδικασία, εγώ θα έλεγα και πάνω από μία δεκαετία, για να μην πω δύο δεκαετίες, προσπάθειας αυτονόμησης. Προηγήθηκε, σας υπενθυμίζω, ότι τα πέντε μουσεία για τα οποία γίνεται λόγος έχουν καταστεί αυτόνομοι οργανισμοί εντός της αρχαιολογικής υπηρεσίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζαμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται. Είναι αρκετά ύποπτη. Και είναι πρώτο μιλόν. Και με την δικαιολόγηση που δόθηκε τότε ότι λόγω της, σημασίας που έχουν αυτά τα μεγάλα μουσεία είναι αναγκαία η αυτονόμησή τους για να έχουν μια εν πάση περιπτώσει πρωτοβουλία σε κάποιες δραστηριότητες ή εν πάση περιπτώσει και ακόμα και η χρηματοδότησή τους μέσα στο πλαίσιο της αρχαιολογικής υπηρεσίας θα έπρεπε να είναι να αυτονομηθεί από το τεράστιο έργο που έχουν αναλάβει αυτή τη στιγμή οι εφορίες αρχαιοτήτων. Όμως όλοι γνωρίζαμε ότι σε ένα βαθμό ο προσανατολισμός που δινόταν από τότε σε αυτήν την εξέλιξη δεν θα μας φέρει σε σωστά αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι γίνεται, βιώνουμε την τελευταία πράξη αυτού του δράματος. Αυτού του δράματος που έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, διότι σας υπενθυμίζω, καλά, η συνάδελφος Μαρία τα ξέρει πάρα πολύ καλά, διότι οι συνάδελφοι εντός της εφορίας
είναι αυτοί που έχουν την καλύτερη, θα έλεγα, εικόνα. Όχι πως εμείς δεν την έχουμε, αλλά πραγματικά αυτοί βιώνουν τον μεγάλο αυτό, τη μακρά διαδικασία ευτελισμού της αρχαιολογικής υπηρεσίας που μας οδηγεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το αποτέλεσμα. Παράλληλα με την αυτονόμηση των αρχαιολογικών μουσείων, που γνωρίζαμε ότι θα οδηγήσει σε ένα δούριο ύπο, το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά αυτό, και να τα αποτελέσματα, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους διάφορα σωματεία, τα οποία, τι να σας πω τώρα, εμένα δεν μ' αρέσει να αναφέρω και ονόματα, αλλά γνωρίζετε πάρα τα πολύ ξέρουμε καλά όλοι, τα ξέρουμε όλοι. Το διάζωμα, ένα πολύ γνωστό σωματείο, εν πάση περιπτώσει, που άρχισε να προσεγγίζει μνημεία με έναν, θα έλεγα, τρόπο που οπωσδήποτε ερχόταν ενάντια στην αρχαιολογική υπηρεσία, πάντοτε στο όνομα του εξυγχρονισμού, στο όνομα της καλύτερης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εναλλακτικής, αυτό κι αν είναι ο δούριος ύπος, της εναλλακτικής προσέγγισης των μνημείων, προκειμένου αυτά τα μνημεία, τι, να αποτελέσουν καλύτερο δημόσιο αγαθό. Ποιος προστατεύει το δημόσιο αυτό αγαθό περισσότερο από τη αρχαιολογική υπηρεσία, που πραγματικά, όχι μόνο μέσα από την ιστορία της, εγώ πιστεύω και πραγματικά μέσα σε αυτές τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αποδείξει, συνάδελφοι, τι αγώνα έχουν κάνει προκειμένου αυτό το πολιτιστικό απόθεμα να έχει την καλύτερη δυνατή διαχείριση και πραγματικά να αποτελέσει κοινωνικό αγαθό. Δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες για το τι έχει κάνει αυτά τα χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, διότι όλοι αναγνωρίζουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό τις απίστευτες εργασίες που έχουν βγει μέσα, και αναρωτιέται κανείς τι το καινούριο θα φέρει ένα διορισμένο από την κυβέρνηση διοικητικό συμβούλιο, συμμετέχοντος ή μη ενός αρχαιολόγου που δεν ξέρουμε κιόλας από που κρατάει η σκούφια, διότι εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτή τη στιγμή την εγκυρότητα ενός αρχαιολόγου, αλλά οπωσδήποτε όλη αυτή η διαδικασία προσβάλλει και όλο αυτό το έργο που έχει προηγηθεί και αυτό το έργο που έχει γίνει μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες μέχρι τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά τι μας λένε, ότι κάτω από το όνομα του εξυγχρονισμού, και ξέρετε ο εξυγχρονισμός πάντοτε έχει, όπως και η ανάπτυξη, πάντοτε έχει ιδεολογικό πρόσημο. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Άλλος είναι ο εξυγχρονισμός μίας αντίληψης που θεωρεί ότι το αρχαιολογικό απόθεμα, το αρχαιολογικό μνημείο πρέπει, επιβάλλεται να γίνει εμπορεύσιμο αγαθό, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης, και άλλος ο εξυγχρονισμός που πιστεύω ότι η πλειονότητα, για να μην πω η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά κοινωνικό αγαθό, και εκεί θα πρέπει να σταθούμε. Διότι αυτό το νομοσχέδιο, κατά την προσωπική μου άποψη και όχι μόνο, κατά όλους τους, εν πάση περιπτώσει, τους εργαζομένους του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, πιστεύω και τους συναδέλφους στην εφορία, ουσιαστικά τι κάνει. Αλλάζει τη σχέση μας με τις αρχαιότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά είναι και ένα ουσιαστικό ηθικό ζήτημα πια. Όταν μέσα σε ένα πλαίσιο, γιατί σας μιλάω για μεθοδευμένη προσπάθεια, τα βήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και πάρα πολύ μεθοδευμένα. Και είναι τόσο, και είναι τόσο μεγάλο το διάστημα αυτό που λέτε, το ώστε ξεχνάς τα προηγούμενα και έρχεται σαν μια φυσιολογική συνέχεια που δεν το παίρνει κανείς είδηση. Και όπως είπε, γι' αυτό λέτε μεθοδευμένα. Οι κακοτοπιές που βρήκε μπροστά της αυτή η κυβέρνηση με τα διάφορα σκάνδαλα που ξέσπασαν, είναι αυτό ουσιαστικά που την εμπόδισε να προβεί. Μην κρυβόμαστε. Ας πούμε βέβαια ότι στο διάζωμα που λέτε, που αναφέρθηκε, ας πούμε, προείσταται ένας πρώην υπουργός πολιτισμού, έτσι. Είναι τρομερό εκεί, αυτό. Μα
Μα δεν καταλάβατε, υπάρχει και η σχέση της νυν υπουργού με το διάζωμα. Μάλιστα, αλλά επομένως, έχουμε δύο υπουργούς πολιτισμού. Έχουμε δύο υπουργούς πολιτισμού. Ναι, ωραία. Ναι, ωραία, ναι κυρία Μαρή. Αυτό που θέλουμε να βροντοφωνάξουμε εμείς, και παίρνω την πάσα, ας μου επιτρέπει η έκφραση, από τον Δημήτρη, είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο πολιτισμός, τα αρχαία μας, που είναι δημόσιο αγαθό, που η προστασία τους εκπορεύεται εκ του συντάγματος. Έτσι. Πού τα δίδεις σε ιδιώτες, έτσι. Λοιπόν, και πάβουν, τα μουσεία πια πάβουν να έχουν ένα δημόσιο χαρακτήρα και λειτουργούν. Δεν μπορούν να, τα μουσεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι την εποχή του πολιτική ως με όρους εμπορευματικούς και ιδιωτικούς όρους. Εμείς έχουμε να κάνουμε, προστατεύουμε και μάλιστα θλίβομαι, και πραγματικά το λέω, θλίβομαι όταν βλέπω ανθρώπους, και το λέω πραγματικά με πόνο και θλίψη, καθηγητές μας που μας ενθύσισαν αυτές τις αξίες στα πανεπιστήμια μας και βγαίνουν τώρα και είναι διασώτες, έτσι, και αυτοί που υπερθεματίζουν γι' αυτό το νομοσχέδιο. Γι' αυτό μίλησα για ιδιωτικοποίηση στην αρχή, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε. Σου ζήτησα, Δημήτρη, να μου πεις τι κινδύνους εγκυμονεί αυτό. Δεν άκουσα. Μια σημείωση σε σχέση με αυτό που είπε η συνάδελφος η Μαρία, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που έθεσε η Μαρία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από την άποψη ότι πραγματικά κινείται στα όρια της συνταγματικής προστασίας των αρχαιοτήτων αυτό το... Γι' αυτό σας μιλάω ότι αλλάζει πια εξ ολοκλήρου... Η ουσιακή πολιτική της χώρας, ναι. Αλλάζει η αντίληψή μας που έχουμε για την ελική τεκμηρίωση του παρελθόντος. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το σύστημα προστασίας που υπάρχει, που πλήττεται. Αλλάζει γενικότερα η αντίληψη, δηλαδή ότι... Εάν μια αρχαιότητα ή, εν πάση περιπτώσει, ένα οποιοδήποτε μνημείο δεν είναι εμπορικά ελκυστικό, δεν έχει νόημα να υπάρχει. Ναι, αυτή είναι. Το καταλαβαίνετε. Το Σύνταγμα, βέβαια, έχει γίνει πολλές φορές κουρελόχαρτο. Δεν θα είναι άλλη μια φορά που θα γίνει. Λοιπόν, έτσι, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Ξέρουμε τη μάχη που δίδεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Έτσι, για αυτή την εκτροπή, τον τραυματισμό του πολιτεύματός μας με αυτή την κυβέρνηση. Με ό,τι και αν πεσβεύει κανείς, άσχετα από την ιδεολογική του, την πολιτική του τοποθέτηση. Δεν μιλάμε καθόλου κομματικά, δεν μας ενδιαφέρει. Καθόλου, εννοείται. Καθόλου. Δεν μπορεί να μην τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Μα δεν τα βλέπει, γιατί έχετε δει ποτέ αυτή την κουβέντα να γίνεται σε μεγάλα κανάλια? Ποτέ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο. Τι κινδύνει. Μόνο τα μικρά κανάλια καλούν την συνάδελφό μας, την πρόεδρό μας. Εγώ δεν την έχω δει σε κανένα μεγάλο κανάλι. Εγώ έχω μιλήσει με τη Δήμητρα κλπ. Αλλά θέλω να σας πω. Τη Δέσποινα, συγγνώμη. Πείτε μου κάτι. Και στους δύο το ρωτώ. Τι κινδύνους εγκυμονεί μια κίνηση να μπει πρόεδρος στο δουσού ενός αρχαιολογικού μουσείου, εγώ. Ή ο κύριος Ζουβάς, όπως το είπατε εσείς, ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλος άσχετος με τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Γιατί μπορεί ο κύριος Ζουβάς να είναι καλός να μπει σε ένα σωματείο μουσικό ή τραγουδιστών, αλλά φαντάζομαι όχι σε ένα αρχαιολογικό μουσείο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε, καταρχήν τα δουσού θα είναι διορισμένα, άρα υποχείρια. Ακριβώς. Τρανό παράδειγμα, θα το επαναλάβω, αυτό που έγινε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με τον εξαίρετο συνάδελφο τον Νίκο τον Καλτσά, ο οποίος τον απέπεμψαν για λόγους, στην ουσία αυτό έγινε, επειδή διαφώνησε με τη συλλογή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί έγινε, έτσι, γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του. Πώς να συμμορφωθείς όταν πας να νομιμοποιήσεις την αρχαιοκαπηλική συλλογή Στέρν? Κλείνει παρένθεση. Αυτό θα γίνεται. Τα δουσού θα αποφασίζουν εάν ο δίσκος της Φεστού, γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης, όλα ήταν μεθοδευμένα. Πρώτα ψήφισε ποιο νόμο? Τον μακροχρόνιο δανεισμό των αρχαιολογικών συλλογών. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? 100 χρόνια ήταν η αρχική της πρόβλεψη. Να μην ήταν και 100 συν 100. 100-200 άδεια. Ναι. Και λοιπόν, με πολλές πιέσεις έγινε 50 συν πιέσεις, 50 και τελευταία στιγμή έγινε 25 συν 25.
Είναι λίγα τα 50 χρόνια. Καθόλου λίγα. Τρεις γενιές ανθρώπων. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, και αυτό είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, δεν θα τους ενδιαφέρουν οι ταπεινές αρχαιότητες που για μας τους αρχαιολόγους και το μικρό οστρακάκι έχει σημασία. Έτσι, δεν θα τους ενδιαφέρουν αυτά. Θα τους ενδιαφέρουν, ας μου επιτραπεί ο όρος, οι πρωτοκλασσάτες αρχαιότητες, οι οποίες θα εξάγονται, ξέρετε που, όχι στο Βρετανικό ή στο Λούβρο, στα παραρτήματα των μουσείων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα φεύγουν από εδώ τα ευρήματά μας, θα πηγαίνουν τα αρχαία μας, θα πηγαίνουν στο παράρτημά μας. Όχι, εμείς δεν θέλουμε, εδώ θέλουμε να έρχονται. Εδώ, αφήστε τα παραρτήματα. Και μετά μιλάμε για επιστροφή γλυπτών του Παρθενώνα, όταν πάμε να ιδρύσουμε έξω ιδρύματα, παραρτήματα για να πηγαίνουμε τις αρχαιότητές μας. Έλα, τα δουσού σιγά μην έχουν αντιστάσεις, έτσι. Στο αν θα διατάξει η εκάστοτε υπουργό, θέλω το δίσκο της Φεστού τώρα. Και τον θέλω στο παράρτημα ή στο Βρετανικό ή στο Λούβρο. Ή τον Ινίοχο ή τον Ερμή του Πραξιτέλη. Ο Δημήτρης, εγώ θα σταματήσω εδώ και θα πει ο Δημήτρης σε τι εκθέσεις του εξωτερικού συμμετέχει το μουσείο το αρχαιολογικό. Θαύματα γίνονται από τα μουσεία μας. Μουσεία στείνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από ιδιαίτερα προσοντούχους και με πολύ χαμηλούς μισθούς συναδέλφους που στείνουν τα δημόσια μουσεία αυτής της χώρας. Καταλάβατε, θα είναι να βάλουν τους ιδιώτες, γιατί και το θέμα έχει και το χρήμα από πίσω τους. Εδώ θα τα λέμε όλα. Παχυλότατη μισθή θέτε να μου πείτε ότι θα έρθουν με μισθουλάκους. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αυτή τη στιγμή οι αρχαιολόγοι είναι από τους πιο χαμηλόμισθους υπαλλήλους που υπάρχουν. Και με συμβάσεις. Προσοντούχοι επιστήμονες. Το ίδιο μας κάνει. Όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ όλοι βλέπετε τους φακέλους πίσω σας. Βλέπετε τι γίνεται εδώ, σε όλα τα γραφεία αν γυρίσετε. Τώρα τελειώσαμε τις δουλειές μας και καθόμαστε για να δώσουμε τη συνέντευξη που δίνουμε. Να ρωτήσω κάτι, Μαρία, να ρωτήσω κάτι. Πόσα άτομα ακόμα, πόσους αρχαιολόγους ακόμα θα χρειαζόσουν στην υπηρεσία, στην εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για να λειτουργούσε κανονικά αυτή η εφορία? Πόσα άτομα έπρεπε να προσληφθούν? Ένα θα σας πω. Στο τμήμα Βυζαντινών που εγώ υπηρετώ, είμαστε 2 αρχαιολόγοι για ένα νομό, όπως είναι αυτός του Ηρακλείου. Οι συνάδελφοι, ελάχιστοι, γιατί όταν βγαίνει από το τμήμα προϊστορικών επίσης, δεν φαινόμαστε από τους φακέλους. Το είπε και προηγουμένως ο Δημήτρης. Γιατί δεν είναι μόνο η τρέχουσα γραφειοκρατία που θα πρέπει να απαντήσουμε στους πολίτες, είναι τα έργα που έχουμε ως εφορία. Τα έργα, τα αρχαιολογικά, οι ανασκαφές μας, τα αναστηλωτικά μας, οι χώροι. Η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου έχει υπό την εποπτεία της το ανάκτορο της Κνωσού, το ανάκτορο της Φεστού, τον αρχαιολογικό χώρο της Βόρτινας, τον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων. Έχει να προστατεύσει μια πόλη Ηρακλείου. Τι να σας πω τώρα, όλο το Ηράκλειο είναι ένας αρχαιολογικός μνημόνιος. Σε ξαναρωτώ, πόσα άτομα θα έπρεπε να είχε η εφορία αρχαιοτήτων? Εμείς για να λειτουργήσουν η εφορία αρχαιοτήτων, να σας πω, εγώ στο τμήμα Βυζαντινών είμαστε 2, τουλάχιστον άλλοι 3-4 υπάλληλοι στους προϊστορικούς, άλλους τόσους. Λοιπόν, γιατί μπορεί να ακούς, ξέρω εγώ, είναι 8 άτομα στα προϊστορικά. Ξέρετε τι σηκώνουμε? Τι βάρη. Ναι, δεν το θεωρώ καθόλου μικρό τον αριθμό αυτό. Τι συζητάμε και σας λέω. Και 8 να είναι και 15 να είναι. Να γίνουν, να βγαίνει η δουλειά και εντάξει. Δεν τους ενδιαφέρει αν υπάλληλοι γονατίζουν. Δημήτρη, τι σε φοβίζει εσένα από το να είναι πρόεδρος ένας άσχετος σε ένα αρχαιολογικό μουσείο? Λοιπόν, έλεγα ότι η σημερινή μας Υπουργός Πολιτισμού, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό μας, είναι μια από τις πιο επιτυχημένες Υπουργούς Πολιτισμού. Νομίζω ότι δεν το έχει πει μόνο μία φορά. Κάθε φορά που οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή φέρνει μία αντίρρηση ως προς αυτές τις ενέργειες, τέλος πάντων, που βλέπουμε μεθοδευμένα να γίνονται, είναι η εποδός του Πρωθυπουργού γύρω από αυτό το θέμα. Και το δεύτερο θέμα που ήθελα να επισημάνω και συνήθως αποσιωπάται είναι ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός κάποτε, γιατί τώρα πλέον έχει δωρηθεί στο κράτος και υπάρχουν και λόγοι που δωρήθηκε η συγκεκριμένη συλλογή τόσο σύντομα στο κράτος, στο όνομα του λοιπόν υπήρχε μια τεράστια και πάρα πολύ σημαντική συλλογή αρχαιοτήτων
η οποία αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της εκτίθεται στο Μουσείο Χανίων, σε ένα εξαιρετικό μουσείο που θα πρέπει να το δούμε όλοι μας. Λοιπόν, γιατί επισημαίνω αυτά τα δύο στοιχεία? Διότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η Υπουργός Πολιτισμού γενικότερα, θα έλεγα, η συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου, του συγκεκριμένου Υπουργείου, εν πάση περιπτώσει, υπό την καθοδήγηση ενός παλαιού συλλέκτη, αν θέλετε, μπορώ να καταλάβω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί κινήθηκε με τον τρόπο που κινήθηκε στην υπόθεση Στέρν, που όλοι γνωρίζουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόλις που αρχίζουμε να κατανοούμε ότι εδώ πέρα μιλάμε πια για στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, ουσιαστικά περνάμε κάτω από το χαλί μία συλλογή η οποία υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την νομιμότητα απόκτησης όλων αυτών των αρχαιοτήτων, και δεν έφτανε μόνο αυτό το βήμα, γι' αυτό μιλάμε για μεθοδευμένα βήματα που οδηγούν πια στην αυτονόμηση και στο διαγούμισμα, κατά την προσωπική μου άποψη, και στο πλιάτσικο που θα γίνει στα αρχαιολογικά μουσεία. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ βαριά αυτή η έννοια, αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά τα βήματα έχουν να κάνουν και μέσα στο πλαίσιο του περίφημου εξυγχρονισμού των αρχαιολογικών μουσείων, των μεγάλων μουσείων, με αυτές τις τόσο σημαντικές αρχαιότητες, ουσιαστικά που οδηγούν σε ένα διαφορετικό πια, μια διαφορετική αντίληψη για το πώς ερχόμαστε σε συνεννόηση με άλλους φορείς, με άλλα μουσεία του εξωτερικού, ποιος γίνεται υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτού του πολιτιστικού αποθέματος. Του δημόσιου. Του δημόσιου πολιτιστικού. Για ποιο δημόσιο πια μιλάω? Θέλω να πω ότι αυτό δεν αλλάζει, ότι τα αρχαία είναι δημόσια περιουσία. Φυσικά είναι δημοσίου δικαίου, αλλά όταν αυτό το πράγμα βρίσκεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εγώ έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το πού οδηγεί όλη αυτή η υπόθεση. Να πούμε βέβαια ότι ο Στέρν έχει καταδικαστεί εφόρου ζωής να μην ξανασχολείται με τα αρχαία και να απομακρύνεται, και όταν ακούμε ονόματα όπως... Έχει νομιμοποιηθεί η συλλογή του. Βεβαίως. Όπως ακούμε ονόματα Στέρν, Στάινχαρτ, Μπεκίνα κλπ. Όλοι ξέρουμε περί ποιων ανθρώπων πρόκειται, που με το κάλυμα των συλλεκτών... Προσέξτε, θα σας πω και μία λεπτομέρεια, γιατί συζητιέται πάρα πολύ έτσι ευρέως αυτή η λεπτομέρεια. Όλοι λένε ότι τα μεγάλα μουσεία του εξωτερικού ουσιαστικά έχουν αυτό το νομικό καθεστώς που προτείνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, αλλά και η σύγκριση θεωρώ ότι είναι τόσο ατυχής. Δηλαδή, είναι δυνατόν το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου να συγκριθεί με τα αποικιακά, αν θέλετε, μουσεία του εξωτερικού, όπως είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης? Ποιες από τις αρχαιότητες του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης έχουν βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ελάχιστα. Εκεί είναι δυνατόν να συγκρίνεται ένα μουσείο παγκρίτιας εμβέλειας? Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Μουσείου του διαχρονικού κριτικού πολιτισμού, του προϊστορικού και των ιστορικών χρόνων έως τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια. Και να μου λένε αυτή τη στιγμή ότι θα το συγκρίνουμε με το Λούβρο, που είναι διαχειριστής επί της ουσίας, δεν υπάρχει καμία απολύτως κανένα στοιχείο ομοιότητας, διότι τα μεν είναι αποικιακά μουσεία, γνωρίζουμε πως έχουν γίνει, πως έχουν διαμορφωθεί οι συλλογές τους, και γνωρίζουμε το διαφορετικό καθεστώς, και δεν μιλάω μόνο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, μιλάω και για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που πρόκειται για Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή πρόκειται για ένα μουσείο που προσπαθεί να διαμορφώσει μία αφήγηση για την ιστορία, για τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, σε
όλη την περιφέρεια αυτή τη στιγμή της Ελλάδας, σε όλη την Ελλάδα. Που προέρχεται από όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και όχι μόνο. Το ίδιο συμβαίνει και για τα άλλα μουσεία τα οποία πλήττονται αυτή τη στιγμή. Ναι, οι ξένοι είναι διαχειριστές κάποιων αντικειμένων που με αρχαιοκαπηλικό τρόπο, να τα λέμε σωστά, έχουν φτάσει εκεί πέρα στα μέρη τους και επειδή την απεικιοκρατική αντίληψη που είχαν κάποτε. Ακριβώς, και είναι διαχειριστές. Αυτή η σύγκριση είναι εντελώς ατυχής. Έτσι. Κανένας από την Ευρώπη και κανένας από την Αφρική δεν απέτησε τη θεά των Όφεων να του την επιστρέψουμε ως δικιά του. Mm-hmm. Κανένας. Επομένως αυτό το μουσείο δεν περιέχει συλλογές που έχουν έρθει, που θα πρέπει δηλαδή με αυτό. Γιατί κάνω τώρα αυτό τη συζήτηση, διότι πραγματικά αυτό το επιχείρημα μου φαίνεται έως και γελίο και άτοπο, διότι δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκρισης. Και να πω ότι πάντα ιστορικά τα ελληνικά μουσεία, τα από τα μεγάλα μέχρι τα πιο μικρά, ήταν οι πνεύμονες των εφοριών αρχαιοτήτων. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, ότι έπαιζε και παίζει ακόμα και σήμερα. Ακόμη και σήμερα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και για το μουσείο, είτε είναι αυτονομημένο στο επίπεδο ενός αυτονομημένου οργανισμού μέσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, ουσιαστικά είναι το μουσείο του Ηρακλείου, το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε. Να. Είτε πρόκειται για μικρότερα άλλα μουσεία, εν πάση περιπτώσει. Να θυμίσουμε εδώ πέρα. Ναι. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι αυτά τα μουσεία που λέτε, και το Βρετανικό και το Λούβρο και το Μητροπολιτικό, έχουν μέσα καφεδάκια και καφετέριες. Το δε Βρετανικό ψήνει και σουβλάκια, δεν ξέρω εγώ τι ψήνει, κρέατα, και νοικιάζει τις αίθουσές τους για γάμους, βαφτίσεις και αραβώνες. Έτσι. Μα αυτό οραματίζονται. Να δίδονται τα μουσεία για γκαλά, τα είδαμε και στην Ακρόπολη. Για γκαλά, για πολιτικές συγκεντρώσεις και όχι μόνο. Πρέπει να... Αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης και συνεχίσατε εσείς. Αν αυτή τη στιγμή η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου διεξάγει μία σημαντική ανασκαφική έρευνα και βρεθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το υλικό που θα βγει δεν θα μπορεί να εκτεθεί σε ένα οποιοδήποτε μουσείο, είτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, είτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ταράζη. Όχι. Αυτό είναι δυνατό να αποκόψει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς. Τη μία υπηρεσία από την άλλη. Με ποια κριτήρια, πώς θα μιλήσει, πώς θα συλλάβει τη μουσιακή πολιτική, πώς θα την οργανώσει αυτό το μουσού, με τι προσόντα. Ναι, με τα... τι πόντα. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Μουσείο Ηρακλείου, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας. Το είπα στην αρχή. Ο Δημήτρης είπε λίγα. Είναι ένα εδώ. Πόσοι καταφτάνουν το χρόνο, να σας πει ο Δημήτρης, μελετητές του μινωικού πολιτισμού από όλο τον κόσμο. Έτσι. Κάτι όμως που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έσοδα που θα διαχειρίζονται αυτά τα μουσού, τα τεράστια έσοδα των μουσείων, των μεγάλων αυτών μουσείων, έτσι, είναι αιμοδότες και των μικρότερων μουσείων. Ξέρετε πόσα μικρά μουσεία θα δούμε να κλείνουν, ναι. Ξέρετε πόσους αρχαιολογικούς χώρους, γιατί το είπε ο Δημήτρης και πιο πριν. Τα μουσεία είναι ο δούριος ύπος. Μετά σειρά έχουν οι αρχαιολογικοί χώροι. Λέτε ότι δεν τους έχει γυαλίσει το ανάκτορο της Κνωσού. Ποιοι νομίζετε ότι έχουν μετά σειρά? Οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι. Αν δεν πετύχει αυτό το μοντέλο που οραματίζεται και αποτύχει παταγωδός, τι θα γίνει με αυτά τα μουσεία? Τι είναι τα μουσεία να παίζουμε μαζί τους? Μιλούν και λένε για το Μουσείο της Ακρόπολης. Που ξέρουμε το Μουσείο της Ακρόπολης, προσέξτε την διαφορά και γιατί δεν πρέπει να τα συγκρίνουν. Είπε προηγουμένως ο Δημήτρης κάποια πράγματα με τα μουσεία του εξωτερικού. Που ανοίγω παρένθεση, η σύνθεσή τους, δείτε τη σύνθεση. Δεν είναι όπως την προτείνουν εδώ, με ιδιώτες που είναι άσχετοι. Δείτε. Και επίσης, οι συνάδελφοι στα μουσεία του εξωτερικού θαυμάζουν τη μουσιακή πολιτική μας. Μπορεί να είμαστε μικρή και ταπεινή χώρα, όμως είμαστε προτεργάτες σε πράγματα. Ή τουλάχιστον τη δικαιολογούν. Τη δικαιολογούν απόλυτα. Και στα μουσεία μας, λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό.
τα μικρότερα μουσεία, γιατί τα μεγάλα είναι αιμοδότες των μικρών και τα μικρά μουσεία, έτσι, έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις περιοχές, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις περιοχές που βρίσκονται. Και φυσικά φαντάζομαι ότι κανένας από αυτούς που θα θέλουν να επενδύσουν, γιατί θα μιλάμε και για επενδύσεις μετά, έτσι, θα ζητούν κάποιους χρηματοδότες για κάποια πράγματα. Κανένας από αυτούς δεν πάει να χτίσει ή κύματα να γίνει ένα μουσείο σε μια πόλη που δεν έχει καν μουσείο. Όλα έχουν αυτό το σκοπό. Λοιπόν, ο εξυγχρονισμός είναι επενδυτικός. Απλώς θέλουν τα μουσεία φιλέτα. Αυτό λέμε τώρα. Έτσι. Ο πολιτισμός πάντα πουλούσε. Δεν φαντάζομαι κανείς να θέλει να πάει να επενδύσει σε ένα μουσείο στα Ψαρά, γιατί δεν έχουν καν μουσείο, έχουν μια συλλογή. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει μονοπολίσει την κουβέντα μας και πάρα πολύ καλά κάνει όλες αυτές οι ανησυχίες μας για τα αρχαία μας τα λοιπά. Θα βάλει τους ιδιώτες και στα μουσεία, γιατί μουσείο δεν είναι μόνο αρχαιολόγος. Μουσείο είναι ο συντηρητής, μουσείο είναι ο φύλακας. Ποιος τις φυλάει τις αρχαιότητες? Εγώ? Όχι. Όλα θα εκχωρηθούν στους ιδιώτες. Η φύλαξη ιδιωτική, ο καθαρισμός ιδιωτικός. Τι θα γίνουν? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι. Α, προσέξτε, και κάτι που επαναλαμβάνω, είπε προχτές λέω, που το θέσαμε στη συζήτησή μας, αλλά το είπε και ο Δημήτρης. Το ξέρετε ότι στο Εθνικό Μουσείο, δηλαδή το σαμποτάζ εντός εισαγωγικών, όχι σαμποτάζ, εκτός εισαγωγικών, που γίνεται, το ξέρετε ότι δεν λειτουργήσαν φέτος αρχαιολογικοί χώροι ή αίθουσες μουσείων επειδή δεν έγιναν προσλήψεις φυλάκων? Έτσι δεν είναι? Γιατί εδώ ακούει τη συζήτησή μας και ένας συνάδελφος φύλακας. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και το Μουσείο Ηρακλείου, και ο πάνω όροφος είναι κλειστό στο Μουσείο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά γνωρίζω αρχαιολόγους φίλους που δουλεύουν ταξί, που τυλίγουν σουβλάκια και κάνουν delivery. Έτσι, σε μια χώρα που όπου και να σκάψεις υπάρχουν αρχαία. Το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος ζητούν από τον αρχαιολόγο που έχει 10 διδακτορικά και 10 postdoc, του ζητούν να διαβάσει μικροοικονομία και μακροοικονομία και να απαντάει σε κάτι μπούρδες ερωτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Golden Boys τα λέμε αυτά εμείς στην πλάκα. Το σημερινό Υπουργείο δεν θεωρεί ότι αυτό είναι λύση. Δεν θεωρεί ότι η υποστελέχωση των εφοριών και ιδίως των αρχαιολογικών μουσείων, ότι εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα ενδεχόμενο πρόβλημα που θα μπορούσε να δώσει ανάσα και να ενδεχομένως να δώσει μια νέα όθηση στην εξέλιξη κάποιων πραγμάτων που ήδη δρομολογούνται, ας πούμε, στα ήδη υπάρχοντα μουσεία κτλ. Θεωρεί ότι θα πρέπει να κινηθεί προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, η οποία ουσιαστικά όχι μόνο δεν αποσκοπεί στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού που θα έδινε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, στο Μουσείο Ηρακλείου να αφήνει ανοιχτό και το δεύτερο όροφο των ιστορικών χρόνων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι. Αλλά θεωρεί ίσα-ίσα ότι θα πρέπει να αλλάξει και το νομικό καθεστώς των εργαζομένων του υφιστάμενου προσωπικού. Μάλιστα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε, ότι πλέον αλλάζει η αντίληψή μας για τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, μουσιακή στο πολιτική. Θέμα το εργασιακό, αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι απλά καταστροφικό. Είναι τόσο, θα έλεγα, απροκάλυπτα αντιεργατικό. Που πραγματικά αναρωτιέται κανείς, διότι προσέξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή λεπτομέρεια που έχει αναστατώσει όλο το προσωπικό του Μουσείου Ηρακλείου. Όλο. Υπάρχουν απίστευτες ασάφειες και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πια εμείς ότι είναι συνειδητές. Δεν μπορεί να είναι συνειδητές. Ότι είναι σκεμμένες. Ότι είναι δηλαδή από πρόθεση έτσι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο υποδιαβούλευση. Διαβούλευση καμία, όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Εφόσον υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή, τι θα πει διαβούλευση, απλώς για να κρατήσουμε τα προσχήματα. Διαβούλευση καμία. Λοιπόν,
Υπάρχει μία ασάφεια ως προς την, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού στο νέο σχήμα, που είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά φτάνει στα όρια του εμπεκμού. Διότι όταν και όσες φορές έχουμε επιχειρήσει να ρωτήσουμε συγκεκριμένους νομικούς που ξέρουν πάνω σε αυτά τα θέματα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Να σε ρωτήσω. Είναι τουλάχιστον πάρα πολύ νωρίς να ζητάμε κάτι τέτοιο, διότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα μέχρι να ψηφιστεί μπορεί να έχει αλλάξει κιόλας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για ένα τρομακτικό καψόνι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη λέξη, αλλά πραγματικά, και δεν έχει να κάνει μόνο με τους εργαζόμενους εντός των 5 μεγάλων μουσείων. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τους εργαζόμενους όλων των εφορίων. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι για να δούνε αντοχές, για να δούνε αντιδράσεις και να αρχίσει το έργο να πηγαίνει ακόμα πιο πέρα. Να ρωτήσω, το Μουσείο το Αρχαιολογικό του Ηρακλείου είναι κερδοφόρο? Απολύτως. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μια επιχείρηση η οποία βάζει μέσα το ελληνικό. Και μόνο αυτή τη στιγμή να πω στη διαδικασία. Μισό λεπτό, να πω στη διαδικασία να σας μιλήσω με αριθμούς. Ναι, ναι, γιατί αυτό θα το καταλάβουν κάποιοι ίσως. Για το 2022, έτος μετά από την πανδημία. Ναι. Έτος μετά από την πανδημία. Με 500,000 επισκέπτες. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή. Και θα μπορούσε, φαντάζομαι, ήταν και άλλοι, αν ήταν περισσότερες ώρες ανοιχτό. ΕΣΠΑ, εν μέσω όλων αυτών των διαδικασιών του ψηφιακού κόμβου, το ότι έγιναν απίστευτα μέχρι και συνέδρια έκανε το μουσείο μας. Μέχρι και συνέδρια διοργάνωσε. Και περιοδικές εκθέσεις. Κρατώ το ότι είναι κερδοφόρο. Μιλάμε για τις δωρεάν ξενεργήσεις. Αυτό Δημήτρη. Πάρα πολύ σημαντικό ότι το τι έργο προσφέρουν οι συνάδελφοι στα μουσεία, μπείτε, κάντε τον κόπο και παραπέμψτε και τους ακροατές σας, λοιπόν, να δείτε τις ξεναγήσεις, τις περιοδικές εκθέσεις των συναδέλφων. Δεν ευλογούμε τα γένια μας τώρα και προσέξτε, όλα αυτά... Είναι γνωστό το μουσείο. Σε όλα τα μουσεία της χώρας. Όλα αυτά δωρεάν, γιατί είπαμε, ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Ναι, και πρέπει να πούμε εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο ότι τα μουσεία θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα και όλα αυτά τα προβλήματα. Θα υπάρχουν και άλλα θέματα που θα μπαίνουν. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα για να. Θα πηγαίνουν τα σχολεία χωρίς εισιτήριο. Θα γίνονται ξεναγήσεις χωρίς εισιτήριο. Αυτά τελειώσαμε. Ανεξαιρέτως. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα, να υπερθεματίσω την. Ομάδες έχουν πρόσβαση. Που είπε ο Δημήτρης, γιατί ο αποικιοκρατικό καθεστώς φαίνεται από τους ξένους στα ξένα μουσεία, ότι όταν επιστρέφουν κάποια αντικείμενα ή όταν τα βρίσκουν σε λία αρχαιοκαπήλων και τα γυρνάνε, βάζουν και αξία δίπλα. Λέει, πήρε, λέει, ένα λιχναράκι το οποίο κοστίζει, ξέρω εγώ, 500,000. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, τα αρχαία είναι ανεκτίμητα. Δεν μπορούν να έχουν εμπορική αξία. Αυτοί οι Αμερικάνοι, δηλαδή, που γυρνάνε, η εισαγγελία του Μανχάταν κλπ., βάζει τιμή δίπλα σε ένα αρχείο, βάζει ποσό. Δηλαδή, έτσι περίπου θα κοστολογήσουν και τα δικά μας. Θα πει, δώσ' μου το δίσκο της Φεστού, θα σου δίνω 2 εκατομμύρια ευρώ και άστο να μου εδώ πέρα για 3 χρόνια για να κάνω εγώ μια έκθεση, από την οποία έκθεση και εσύ δεν θα παίρνεις κανένα ποσοστό. Δεν θα παίρνεις ούτε καν πνευματικό δικαίωμα, ούτε ένα ποσοστό επί του εισιτηρίου για την έκθεση που θα κάνει ο άλλος. Αλλά αυτό είναι μια λογική, δηλαδή, ότι βλέπω και διαβάζω και έχω γράψει πάρα πολλές φορές για επιστραφέντα που έχουν πάρει οι εισαγγελείς και οι αρχές της Αμερικής και γράφουν δίπλα και ένα ποσό. Είναι τρομερό ότι αυτά τα άτομα πιστεύουν, γνωρίζουν, αυτή είναι η παιδεία τους, ότι δίπλα σε ένα αντικείμενο που εμείς το θεωρούμε δημόσιο, αγαθό, πνευματικό μας κομμάτι από τη σάρκα μας, αυτοί βάζουν τιμή, ενώ τα αρχαία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ανεκτίμητα. Κάνω λάθος? Όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν, το επόμενο στάδιο λοιπόν ποιο είναι? Ο κόσμος θα αντιδράσει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, γνωρίζει το θέμα, έχει Εγώ φτάσει κάτω. Εγώ να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Έχω τη βαθιά πεποίθηση
ότι αν οι Ηρακλειώτες ή εν πάση περιπτώσει οι κριτικοί καταλάβαιναν τι παίζεται και τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν θα άφηναν ούτε εμάς να μπούμε μέσα στο μουσείο. Εμάς τους εργαζομένους δεν θα μας άφηναν να πλησιάσουμε. Το έχουν ξανακάνει οι Κρήτες αυτό για τα μουσεία τους. Ακριβώς επειδή το έχουν ξανακάνει και έχουν δείξει ότι είναι ικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το μόνο που πραγματικά θα έλεγα αυτή τη στιγμή είναι να στρέψουν το βλέμμα τους, να δούνε τι γίνεται, τι διακυβεύεται με αυτό το νομοσχέδιο, να δούνε τις δικές μας, να προσέξουν τις δικές μας κινητοποιήσεις και να μας συμπαρασταθούν. Όπως για παράδειγμα αύριο εμείς έχουμε προετοιμάσει μια στάση εργασίας η οποία θα γίνει στην κεντρική είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και καλούμε τους πάντες να έρθουν και να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους, διότι αυτή τη στιγμή σας είπα και μόνο να συνειδητοποιήσουν τι διακυβεύεται, όχι μόνο με το νομικό πλαίσιο του 25 συν 25 χρόνια, υπάρχει περίπτωση 2 και 3 ολόκληρες γενιές ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό το νησί να μην δουν, να μην έχουν ποτέ τη δυνατότητα να δουν αρχαιότητες που εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Ηρακλείου. Μάλιστα. Μόνο να συνειδητοποιήσετε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και να πρέπει να πάει σε ένα μουσείο της Βρετανίας, σε ένα μουσείο της Γαλλίας, για να δει τι. Τη θεά των Όφεων, να την ξαναφέρω πάλι. Μιλάμε για αρχαιότητες αμετακίνητες με το ισχύον πλαίσιο, έτσι. Αμετακίνητες. Που πλέον έχουν το πλαίσιο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, φυσικά δεν έχουμε αυταπάτες, εάν δεν προκύψουν, γιατί το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ρευστό όπως γνωρίζετε, εάν δεν προκύψουν πάλι εμπόδια, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί αυταπάτη, λίγο πριν τις εκλογές και θα πάει να το εφαρμόσει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Προσέξτε, οφείλουμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ, όλοι έχουν δεσμευτεί, είναι όλοι σύσσωμοι, έχει ο σύλλογος συναντηθεί με όλους, είναι αντίθετοι σε αυτό το νομοσχέδιο. Καμιά άλλη κυβέρνηση δεν θα το εφαρμόσει. Και γενικώς οφείλουν να μην εφαρμόσουν αυτή την καταστροφική πολιτική στον πολιτισμό. Είναι σαν αυτοί οι άνθρωποι να μισούν τους ανθρώπους του πολιτισμού, τους αρχαιολόγους, τους καλλιτέχνες. Δεν βλέπετε τι έγινε χτες? Προς τιμήν τους οι καθηγητές του Εθνικού είπαν θα παραιτηθούν αν συνεχιστεί, αν δεν πάρθει πίσω αυτό το νομοσχέδιο. Δημήτρη Σφακιανάκη, Μαρία Μαρή, σας ευχαριστώ. Να πούμε ότι ενώνουμε τις φωνές μας αύριο που έχουμε τη στάση εργασίας, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ τον Πρωθυπουργό μας. Θέλουμε να σας δούμε και εσάς. Και εσάς τον ίδιο θα σας δούμε. Εγώ είμαι από Αθήνα, αλλά με χαρά όταν με καλέσατε να κάνουμε όποιο ρεπορτάζ θέλετε κάτω. Και ο κόσμος από την υγεία, από την παιδεία, όλοι αύριο θα είναι στους δρόμους. Θα ξαναείμαστε μαζί έτσι σε μια συνεντευξούλα για να τα ξαναπούμε τα πράγματα, να δούμε και πώς προχωράει, γιατί πιστεύω ότι μόνο με την συνεχή υπενθύμηση αυτό ο κόσμος θα το καταλάβει και αν χάσει μία... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν, να ευχηθούμε, να ευχηθούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, αυτό είναι το ναι, έτοιμο. Δεν είναι, θα αποσυρθεί και θα έρθει ένα άλλο. Να ευχηθούμε να κάτι να συμβεί, στο ένα σοκ να συμβεί στον εγκέφαλο ορισμένων. Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι ο μόνος πραγματικά που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σταματήσει αυτή την κατρακύλα και το καταστροφικό είναι ο κριτικός λαός. Είναι ο κριτικός λαός. Έτσι, έτσι. Και στα άλλα μουσεία οι κατατόπους άνθρωποι. Αν συμπαρασταθούν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Ωραία. Γιατί για άλλη μια φορά θα μετρήσουν τα αρχαία με ψηφαλάκια. Γι' αυτό μόνο. Όχι γιατί θα αλλάξει η νοοτροπία τους, αλλά γιατί θα βλέπουν τα αρχαία πόσους ψήφους τους δίνουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα τα ξαναπούμε.
έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λησκονήσω.